Κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεόραση Κόσμος. Καλώς ήρθατε στον κόσμο σήμερα, εδώ στον κόσμο της Δωδεκανήσου. Όπως έχετε καταλάβει και όπως έχουμε προαναγγείλει, κοντά μας είναι ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Πάνος Καμένος. Κύριε πρόεδρε, είναι χαρά μας που σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Δική μου χαρά είναι να βρίσκομαι εδώ στον κόσμο, να βρίσκομαι στο Δωδεκάνησο, να βρίσκομαι στην πατρίδα μου. Γιατί όπως ξέρετε. Δωδεκανήσιος. Από την μητέρα μου. Η μητέρα σας είναι νησιριά. Είναι από τα νικιά. Από τα νικιά. Από τα νικιά. Από τα νικιά τη Ισύρου. Δεν το ξεχωρίζω με την αρνήση. Γιατί... και η μισή μου οικογένεια ζει στη Ρόδο. Για μένα το Δωδεκάνησο είναι σαν το σπίτι μου και μπορώ να σου πω ότι επειδή τα προσυνέδριά μας έχουν πλέον. Είμαστε στο 13ο προσυνέδριο. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα. Τα πράγματα εδώ είναι πιο οικεία. Διότι ξέρω τα προβλήματα των νησιών. Αποφασίσαμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες να βάλουμε σαν θεματικό προσυνέδριο τον τουρισμό, γιατί εδώ είναι η μητέρα του τουρισμού. Η ψυχή της οικονομίας μας. Και αύριο θα έχει, νομίζω, μια αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπου δεν θα μονολογήσουν οι πολιτικοί. Δεν θα είναι δηλαδή ένα προσυνέδριο που έρχονται τα κόμματα και μονολογούν στους πολίτες, αλλά θα συμμετέχουν οι πολίτες, θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς του τουρισμού, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι ξενοδόχοι, οι ειδικές μορφές τουρισμού. Θα συζητήσουμε για πράγματα αρκετά ενδιαφέροντα, για τον καταδυτικό τουρισμό, για τον αεροπορικό τουρισμό που στη Ρόδο πλέον ξεκινά και νομίζω. Αεροπορικό, μια... είπατε τουρισμό, ε? Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Για, μια και το είπατε τώρα έτσι. Για να σταθούμε λίγο, κύριε πρόεδρε. Το παλιό αεροδρόμιο, το οποίο αυτή τη στιγμή. Σταμαριτσά. Ναι. Το οποίο αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, το πήρε μια ιδιωτική εταιρεία. Mm-hmm. Εάν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για αεροπορικό τουρισμό, δηλαδή να έρχονται να περνούν εκπαίδευση για να παίρνουν πτυχία είτε αεροπλάνων είτε ελικοπτέρων, μπορεί να μετατρέψει σε μη τουριστική περίοδο, εκτός δηλαδή καλοκαιριού, ιδιαίτερα εκτός καλοκαιριού, αυτό μας ενδιαφέρει, η επέκταση αυτής της περίοδου, τη Ρόδο, αλλά και γενικότερο τη Δωδεκάνησα, σε μία Φλόριντα της Ευρώπης. Μάλιστα. Θα σας πω ότι μόνο στη Φλόριντα αρκετά εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι, μέσα στον χρόνο, αλλά και οι Αμερικανοί πηγαίνουν προκειμένου να πάρουν ένα πτυχίο και να συμμετέχουν στον λεγόμενο αεροπορικό τουρισμό. Σας βγαίνει πάντως η αγάπη που έχετε για τα νησιά. Δηλαδή, σας βλέπω και στη στεριανή Ελλάδα όταν κάνετε περιοδία, ξέρω εγώ, έχετε διάφορες επαφές. Κοιτάω προς τη θάλασσα. Ναι, το έχω προσέξει αυτό. Το ομολογώ. Δεν το κρύβω. Όσο και αν θέλετε να το κρύψετε όταν βρίσκεστε, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία εδώ και πιο πέρα. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν παραδείγματος χάρη τον αεροπορικό τουρισμό που δεν έχει συζητηθεί μέχρι τώρα. Σκεφτείτε να έρχεται κόσμος τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Μάρτιο, τον Φεβρουάριο, εκτός δηλαδή τουριστικής περίοδου, πώς μπορεί να δουλέψουν τα ξενοδοχεία και πώς με τις συνθήκες που έχουμε ηλιοφάνειας και τις καλές καιρικές συνθήκες που έχουμε στα Δωδεκάνησα και ίδιο στη Ρόδο, με ένα τέτοιο μόνο project να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο. Ο καταδυτικός τουρισμός που τον ξεκίνησε, ξέρετε, μαζί ήμασταν εδώ όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Πόσο κόσμο μπορεί να φέρει όταν αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή οι καταδυτικοί προορισμοί κλείνουν. Στην Αίγυπτο. Υπάρχει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη ασφάλειας. Όλοι αυτοί τα 3 εκατομμύρια τουρίστες που πηγαίνουν για καταδυτικό τουρισμό στην Αίγυπτο μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα. Και με ασφαλείς θάλασσες. Και μέσα. Κλείνει η Ορδανία. Πάλι για λόγους ασφαλείας. Η Ελλάδα λοιπόν έχει την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να πάρει αυτό το κομμάτι του τουρισμού, του καταδυτικού τουρισμού, το οποίο είναι και αυτό εκτός τουριστικής περίοδου ή επεκτείνεται σε μη τουριστική περίοδο. Μπορεί να καταδύεται κάποιος στο Αιγαίο και ιδίως εδώ στα Δωδεκάνησα περίπου 9 μήνες το χρόνο. Έχω την εντύπωση πάντως ότι η εκπληκτικότερη πρόταση την οποία κάνατε ήταν τότε προεκλογικά, όταν αναφερθήκατε, κάνατε λόγο στην αναγκαία, για την αναγκαιότητα δημιουργίας τροποντινά ενός φορολογικού παράδεισου, ας πούμε, για τα, δεν γίνεται αλλιώς. Για τα νησιά. Εδώ θυμάμαι έτσι παλιά. Μπορούν να επιβιώσουν πραγματικά. Ακριβώς. Σας είπα λοιπόν για, για τα είδη τουρισμού, όπως ο προσκυνηματικός τουρισμός με τους Ορθόδοξους, οι οποίοι έχουν πλέον αγοραστική δύναμη. Τώρα, στην Κάλυπτο Λουχάρη, τώρα, που έχουμε τον Άγιο Σάβα, δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε Λουχάρη. Φανταστείτε λοιπόν να έρχεται κάποιος και να πηγαίνει στα προσκυνήματα του Αιγαίου. Να αρχίζει από τη Ρόδο, στην Πάτμο, να βρω. Έτσι, στην Πάτμο, στους Λειψούς, στην Παναγιά του Χάρου. Και λέω για μικρότερα προσκυνήματα πέραν της Πάτμου, του Πανορμίτη. Τις ζημίες υπάρχουν προσκυνήματα σε όλα τα Δωδεκάνησα. Εάν μπορούσε ένας Ρώσος, παραδείγματος χάρη, να βγάλει τη βίζα του μέσα από το ίντερνετ και να μην περνάει τη διαδικασία του να περιμένει επί μήνες ολόκληρου σε μία ώρα για να πάρει μία βίζα, τα πράγματα θα γίνανε πολύ πιο εύκολα. Ο ρηβατικός τουρισμός, είδαμε στην Κάλυνο τι γίνεται.
και πόσοι πλέον έρχονται σε αυτή την προσπάθεια που δεν την πίστευε και πολύ στην αρχή. Ο αλευτικός τουρισμός. Ο Γιώργος ο Κατσοτούρκης ήταν στους πρώτους που ξεκίνησε όταν εγώ ήμουν υφυπουργός εμπορικής ναυτιλίας. Αυτό το project. Σας έφερε πιο κοντά εκείνη η περίοδος με τους νησιώτες, όπως δείχνει κάτι τέτοιο. Γνώρισε εξαιρετικούς ανθρώπους. Και γνώρισε εξαιρετικούς ανθρώπους και μάλιστα που δεν ήταν στην παράταξη από την οποία προερχόμουν. Ναι. Ανθρώπους που βρισκόμασταν. Ήμασταν διαφορετικούς πολιτικούς. Πολιτικοί αντίπαλοι κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Ήταν όμως εξαιρετικοί. Γεννάμε φίλοι. Με πολλούς ανθρώπους. Και τώρα δεν μου λέτε έτσι, θα την πάμε τη συζήτηση. Με τον Δήμαρχο του Εγώ τώρα θα το πάμε πιο πολιτικά, αλλά εσύ το πάτε πιο ανθρώπινα. Μα να σα πω κάτι. Το πρόβλημα τη πολιτική αυτό είναι. Ότι μιλάνε τόσο ξύλινα και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια περίοδο που εκτελούν εντολές. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να ενώσουμε τους Έλληνες. Και αυτό που κάνουμε είναι εξάρτητοι Έλληνες. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε τους Έλληνες και να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από την ξένη χούντα που έχουμε. Μίλησατε προηγουμένως για κίνητρα, φορολογικά. Εγώ θυμάμαι παλιά ότι ερχόντουσαν όλοι στη Ρόδο να πάρουν μια ομπρέλα. Πώς έγινε το θαύμα της ανάπτυξης του δεκανήσου. Στη διαφορετικότητα των συντελετών του δασμολογίου. Ακριβώς. Τι λέμε λοιπόν. Το κατάλαβαν οι Ιταλοί τότε όταν έγινε η ενσωμάτωση και ήρθαν μετά το 80 οι Έλληνες πολιτικοί για να το καταργήσουν. Και βγάλαμε τα μάτια μας. Αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Λέμε, ψάχνουμε να βρούμε λύσεις. Και περιμένουμε τον κύριο Τόμψεν και όλους αυτούς τους τύπους, τους περίεργους, το Ράγεμα και τα λοιπά. Εδώ ήταν στη Ρόδο, ο φίλος σας. Κανονικά αυτόν έπρεπε να τον κυνηγάνε στους δρόμους της Ρόδου οι Ροδίτες. Εντάξει, γλυκούλης όμως μου φάνηκε έτσι όπως τον είδα. Κοιτάξτε, ο διάβολος έχει πολλά πρόσωπα. Έχει... Θυμάστε το έργο, ο διάβολος γυρνούσε υπέροχα. Λοιπόν, ο κύριος Φούχτελ είναι ένας τύπος ο οποίος έχει διοριστεί παράνομα από μια ξένη κατοχική δύναμη που είναι η Γερμανία, που προσπαθεί να φεντρελοποιήσει την Ευρώπη, να καταργήσει τη χώρα μας. Και ο κύριος Φούχτελ πρέπει να αντιμετωπίσει σαν εχθρός, σαν κατακτητής. Και αυτός και οι υπόλοιποι. Εάν ήθελαν λοιπόν πραγματικά την ανάπτυξή μας, αντί να βάζουν συνέχεια τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν λεφτά στην αγορά, και μην βλέπετε εδώ που υπάρχει ο τουρισμός τουλάχιστον. Μα και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και εδώ, αλλά σας λέω τα συσίτια. Αντέχει. Ρώτησα σήμερα τον Δεσπότη, το Σεβασμιότατο, εάν έχουμε συσίτια. Λίγα τα συσίτια στη Ρόδο. Ξέρετε τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ήπειρο. Φαντάζομαι. Στις μεγάλες που στην Αθήνα. Στην Κηφισιά. Τι βλέπουν τα μάτια σας. Στην Κηφισιά να δείτε. Για να δούμε λοιπόν, τώρα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ λοιπόν, εάν θέλανε ανάπτυξη, τα πράγματα είναι απλά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους διπλανούς μας. Την Τουρκία, τα παράλια Μικράς Ασίας. Εδώ στα Δωδεκάνησα. Θα γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, αυτό θα μου πείτε. Βέβαια. Στην Ήπειρο έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Αλβανία. Στην Θεσσαλονίκη, τη Βουλγαρία ή τα Σκόπια. Στον Εύρο, αντίστοιχα. Και τι λέμε. Ποιο είναι το φορολογικό καθεστώς αυτή τη στιγμή. Των γύρω χρόνων μας, των ανταγωνιστριών χρόνων. Κάτω από 10% είναι το ΦΠΑ στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν. Όταν λοιπόν κάτω από το 10% εδώ με το φόρο στα φυσικά πρόσωπα 42%, ποιος θα την επενδύσει. Κανένας. Θα φύγουν όλες οι επιχειρήσεις που στα έξω. Το δεύτερο. Κινδυνεύουμε, και σας το λέω ξεκάθαρα, να έχουμε πλέον τα νησιά μας τα οποία θα ψηλώσουν από απέναντι. Επειδή εγώ δεν θέλω να τα οροποιώ όλα, βάλτε μία κάμερα και ξεκινήστε να δείτε τώρα που γίνονται οι ανακοινήσεις των ξενοδοχείων. Πόσα ξενοδοχεία θα πάνε να ψωνίσουν στρώματα, κρεβάτια, πετσέτες από την Τουρκία και να τα φέρουν εδώ. Μετρήστε το. Θα πάνε. Μα βέβαια θα πάνε. Διότι όταν εδώ πέρα το ΦΠΑ είναι στα ποσοστά τα οποία είναι, όταν ο φόρος φτάνει σε ένα σημείο το προϊόν είναι τόσο ακριβό, δεν ξέρω, αλλά... το αποτέλεσμα ποιο είναι. Έχουμε... Στέλνουμε να ψωνίζουμε τους Έλληνες απέναντι στη Μικρά Ασία. Το ίδιο κάνουμε από την Ήπειρο στην Αλβανία. Δεν μπορώ πραγματικά να το χωρέσω μια. Το... Πρόταση, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι. Πρόταση. Τι έκανε ο Βενιζέλο τώρα, γιατί το έκανε 23% το φόρο εστίασης. Γιατί θέλουν να κλείσουν την Ελλάδα. Γιατί ο στόχος. Υπήρχε δηλαδή κάποιο σχέδιο. Δεν βλέπω. Να πεις ότι αυξήθηκαν τα έσοδα του κράτους από στα κομμάτια. Μα μειώθηκαν. Υπάρχει σχέδιο. Το σχέδιο είναι να ερημωθεί η χώρα. Το σχέδιο είναι να ερημώσει η χώρα. Και ποιοι θα κερδίσουν από την ερήμωση τη χώρα. Εκείνοι που θα τη μετατρέψουν σε ένα γεροκομείο Γερμανών. Οι Έλληνες θα δουλεύουν με 300 ή με 200 ευρώ το μήνα, θα χάσουν τις ιδιοκτησίες τους, τα σπίτια τους, τα ξενοδοχεία τους, τα χωράφια τους και θα είμαστε υπάλληλοι μιας φεντερελοποιημένης Ευρώπης, ομοσπονδιοποιημένης Ευρώπης και θα είμαστε. Γερμανικής φεντερελοποιημένης Ευρώπης. Θα είμαστε Ευρώπη. Υπό τη γερμανική. Α, αυτό πρέπει να το διευκρινίσετε. Ξεκάθαρα. Γιατί οι φεντεραλιστές μπορεί να συναντήσει κανείς αγνούς ανθρώπους εδώ και εκεί στη λογική της ευρωπαϊκής ενοποίησης, της ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό, νομίζω, έτσι, ή κάνω λάθος. Ποια είναι η Ευρώπη? Η Ευρώπη είναι αυτή που υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Είναι η Ευρώπη των εθνών κρατών. Ναι. Που υπάρχει
η εθνική κυριαρχία. Να διατηρηθεί δηλαδή το έθνος κράτος. Να διατηρηθεί λοιπόν το έθνος κράτος. Έτσι, μπράβο. Αυτό ποιοι το λένε? Το λέμε καταρχήν όλοι οι πολίτες της Ευρώπης. Και αυτό έχουμε υπογράψει να πούμε. Μπράβο. Εγώ αναρωτιέμαι πράγματι, θα ήταν ποτέ δυνατόν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή ο Ανδρέας Πανδρέου να δεχόντουσαν να συζητάνε καν αυτό που σήμερα κάνει ο Πάγκαλος μαζί με τον Βενιζέλο και τον Σαμαρά, να μιλάνε για φεδεραλοποίηση της Ευρώπης με κατάργηση της έννοιας του έθνους κράτους. Ο Πάγκαλος γιατί είναι εκτός πολιτικής αυτή την ώρα? Εδώ νομίζω ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ούτε στον δρόμο. Διότι ήταν ο πρώτος ο οποίος είπε ακριβώς το σχέδιο το οποίο είχαν προγραμματίσει να κάνουν. Και αυτό το οποίο ακολουθεί σήμερα ο Σαμαράς μαζί με τον Βενιζέλο. Για εκεί πάμε. Ενώ εδώ μπροστά μας, έχοντας ένα παράδεισο, μπορούμε να το κάνουμε παράδεισο αύριο το πρωί. Σκεφτείτε λοιπόν αύριο, στη Ρόδο, σε όλη την Παραμεθόριο, να λέγαμε φόρος 5%, 8% προτιμούμενος. ΦΠΑ 3%. Και ελάτε να ψωνίσετε από την απέναντι πλευρά στην Ελλάδα. Με πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε τι θα κέρδιζε το κράτος από αυτήν. Μα είναι δυνατόν. Μα, και σας λέω εδώ, γιατί θα ερχόντουσαν όλοι οι τουρίστες. Σκεφτείτε τι θα γινόταν στην Ήπειρο, στα νησιά του Ιωνίου, στην Κέρκυρα, τι θα γινόταν στον Εύρο, τι θα γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Άρα λέτε ότι η συνταγή είναι λοιπόν, γνωστή, αλλά δεν εφαρμόζεται. Η συνταγή είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι πολύ απλή και δεν μιλάω ακόμα για τα πετρέλαια ή για το φυσικό αέριο. Είναι αυτό το οποίο ξέρουμε και έχουμε, τον τουρισμό μας. Όταν έρχεται και πληρώνει τον Εσπρέσο 3 ευρώ σε μια καφετέρια, γιατί δεν βγαίνει καφετέρια. Ναι. Ένας Αυστριακός, ο οποίος πάει στην κεντρική πλατεία της Βιέννης, στο Ζάκχερ και τον πληρώνει 1,20. Και έχουμε και το ίδιο νόμισμα. Δεν μπορούμε να το ξεγελάσουμε με ένα διαφορετικό νόμισμα. Φυσικό είναι. Φυσικό είναι να κοιτάξει να βρει άλλο προορισμό. Ναι, κύριε Πρόεδρε, έβλεπα προηγουμένως το σποτάκι το οποίο έχετε ετοιμάσει και βλέπω ότι οργανωτικά πάτε πολύ καλά. Σε κάθε περιοχή που πηγαίνετε και χωρίς λεφτά. Προσυνεδριακή. Τι εννοείται χωρίς λεφτά? Κάποιοι άνθρωποι. Ποιοι το κάνουν αυτό το σποτάκι? Ναι, ναι. Εθελοντές. Εθελοντές είναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αν θέλετε να σα. Είδαμε κάτι. Αυτούς τους ανθρώπους αξίζει να τους βάλετε, να τους πάρετε μια συνέντευξη. Εδώ στη Ρόδο είναι οι άνθρωποι αυτοί? Πού είναι, στον από το Skype μπορεί να τους πάρετε από παντού. Αλλά και στη Ρόδο υπάρχουν εθελοντές. Λοιπόν, το κουβεντιάζουμε λοιπόν μετά αυτό. Είδα σε ένα σημείο που έλεγε η ΑΟΣ μας. Για την ΑΟΣ μας. Να σας πω κάτι. Γιατί λέμε για την ΑΟΣ μας? Δεν είναι σοβινιστικό αυτό που θα σας πω, δεν είναι τοπικιστικό. Αλλά χάρη στη Ρόδο και στο Καστελόριζο, κύριε Πρόεδρε, αυτή την ώρα η Ελλάδα ελπίζει ολόκληρη για αυτή την ΑΟΣ. Αν δεν υπήρχε η Ρόδος, εάν η Ρόδος ήταν όπως ήταν στην αρχαία εποχή που ήταν ανεξάρτητο κράτος, καταλαβαίνετε ότι η ΑΟΣ θα ήταν για τη Ρόδο. Τα πετρέλαια θα. Ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν και είναι σύμπλα... δώρο της Ρόδου και του Καστελορίζου. Είναι δώρο στην Ελλάδα την υπόλοιπη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές παρακολουθώ έτσι οι άνθρωποι του Κολονακίου και της πλατείας Συντάγματος και της Κηφισιάς να δείχνουν κουρασμένοι και αγανακτισμένοι με τα νησιά, όταν μιλάμε γιατί το νοσοκομείο της Ρόδου, ξέρω εγώ, έχει λίγους γιατρούς, γιατί έχει ελλείψεις, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και άκουσα, όλο για σας θα ασχολούμαστε. Ναι, αλλά εχάρη σε αυτά τα νησιά ελπίζει το ελληναριό μελλοντικά. Αγαπητέ μου κύριε Καμένε, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το βάλετε βαθιά στο μυαλό σας και να το μεταφέρετε. Και... αυτό πρέπει να ακουστεί επιτέλους κάποια στιγμή. Ξέρετε ότι είμαι ο κύριος που το φωνάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ανέκαθεν μάλιστα. Θα σας πω ότι το θέμα της ΑΟΣ είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το καταλάβουμε. Επειδή γίνονται και διάφορες ενέργειες τώρα. Καταρχήν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Υπάρχει ελληνική ΑΟΣ. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός ορυκτός πλούτος. Υδρογονάνθρακες. Υπάρχει ελληνική. Θα σας ερωτήσω μετά κάτι. Σας το λέω αυτό. Διότι εδώ στο Δωδεκάνη το καταλαβαίνετε πιο εύκολα. Είναι δύσκολο να το μεταφέρεις σε κάποιον που δεν έχει εικόνα. Όταν παραβιάζει τον εθνικό αέριο χώρο και πετάει πάνω από το αγαθονήσι, το τουρκικό αεροσκάφος, αυτός που το αναχαιτίζει είναι ο Έλληνας πιλότος πολεμικής αεροπορίας. Αν υπήρχε ευρωπαϊκή ΑΟΣ, όπως βγαίνει τώρα και λέει ο κ. Πρωθυπουργός, θα έπρεπε να σηκώνονται τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά αεροσκάφη και να αναχαιτίζουν τους Τούρκους. Πού είναι αυτή η τύπη όλη? Όταν ήσασταν κυβέρνηση και ήσασταν υφυπουργός. Ακούστε λοιπόν, δεν υπάρχει πυλώνας λοιπόν, πυλώνας κοινής εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας δεν υπάρχει. Τώρα μυρίσαμε πετρέλαιο και ερχόμαστε. Μια στιγμή. Όχι, κύριε. Μισό λεπτό. Όταν ήσασταν υφυπουργός τότε εμπορικής ναυτιλίας και πετούσατε και ταξιδεύατε από νησί σε νησί, φαντάζομαι ότι θα βλέπατε τα καΐκια που μετέφεραν τους λαθρομετανάστες και τους έφεραν. Ποιος σταμάτησε? Έτσι. Λοιπόν, τότε ζητούσατε πότε... να γίνουν τα σύνορα της Ελλάδος να είναι και σύνορα της Ευρώπης. Σωστά. Όχι. 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 Ανταυτού ήρθε και είπανε η Frontex θα είναι αυτή η οποία υποτίθεται. Ακούστε λίγο. Κάτι. Λοιπόν, για βοηθήστε μας. Θυμήστε μας τι είχε γίνει. Θα σας θυμίσω καταρχήν ότι εγώ όταν ανέλαβα είχαμε κάθε βράδυ 300 με 400 λαθρομετανάστες σε τρία σημεία. Στη Μυτιλίνη, στη Σάμο και στην ΚΟ.
Ναι. Και όταν έφυγα, είχαμε μηδέν. Σταμάτησε η είσοδος παράνομων λαθρομεταναστών. Εγώ θυμάμαι ότι ζητούσατε πάντως βοήθεια από την Ευρώπη. Είχαμε πει τότε εμείς να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εκτοφυλακή. Μπράβο, η Ευρώπη. Με τον Καραμαλή. Έτσι, μπράβο. Το οποίο δεν έγινε ποτέ. Με τον Κώστα Καραμαλή. Με τον Κώστα Καραμαλή. Δεν έγινε ποτέ. Η Ευρωπαϊκή, ίσως αυτό εννοούσα. Ευρωπαϊκή Εκτοφυλακή. Εκτοφυλακή. Δηλαδή, τι τους είπαμε. Στη λογική του ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι τα σύνορα της Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Ποτέ δεν το δεχτήκανε. Δεν το δέχτηκα. Το περάσαν στα χαρτιά και στην συνεχεία μας φέρανε καπέλο τη Frontex. Άρα το ίδιο. Η οποία Frontex τι έκανε. Η οποία Frontex. Ήταν καθαρός ρόλος. Δυσκόλευε το έργο του λιμενικού σώματος, ναι. Και ουσιαστικά πήγαινε και εκτελούσε τις εντολές των διάφορων μη κυβερνητικών οργανώσεων προς την προστασία των λαθρομεταναστών. Όπα. Καταλάβατε. Το πρόβλημα εδώ είναι πολύ λεπτό. Διότι το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης στο Αιγαίο δεν έχει να κάνει με τον Εύρο. Εδώ τι κάνανε. Εδώ ερχόντουσαν στα διεθνή χωρικά ύδατα, μάλλον επάνω στη γραμμή των ελληνικών και των τουρκικών, γιατί είναι η μέση γραμμή, όπου σκίζαν τη βάρκα. Και πηδάγανε μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Με τη συνδρομή των Τούρκων ακτοφυλάκων. Εάν λοιπόν δεν τους έκανες διάσωση, θα τους διάσωσε η τουρκική ακτοφυλακή. Οπότε. Θα διεκδικούσαν λοιπόν την έρευνα και τη διάσωση στα ελληνικά χωρικά ύδατα στο Αιγαίο οι Τούρκοι. Α, ήταν καλά. Είχαμε λοιπόν ένα τέτοιο ακριβώς σενάριο να αντιμετωπίσουμε. Το αντιμετωπίσαμε και το κερδίσαμε. Μάλιστα. Και το κερδίσαμε επιτυχία. Όπως επίσης θα σας θυμίσω ότι κάναμε και το άλλο. Φέραμε τα ταχύπλοα και επιδότησα τα ταχύπλοα για τη διασύνδεση της Δωδεκανήσου. Ναι. Είχαμε τη Δωδεκάνησου Express τα ταχύπλοα τα οποία αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν. Και γιατί γινόταν. Είχαμε σοβαρά προβλήματα τότε. Θυμάστε τι γινόταν. Βέβαια. Για να πάει. Και νομίζω ότι αυτό σα το αναγνωρίζει ο Δωδεκανησιακό λαό. Όμω θέλω να σα πω. Όχι απλώ μα το αναγνωρίζει, μα τίμησε ιδιαίτερω. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω εδώ μέσα από τον κόσμο με όλη μου την καρδιά. Τους Δωδεκανήσιους, τους πατριώτες μου που μας τίμησαν τους ανεξάρτητους Έλληνες χωρίς μόλις είχαμε γεννηθεί. Ένα κίνημα λίγων ημερών μας τίμησαν με ποσοστά τέτοια τα οποία βοήθησαν να επιβληθούμε σε όλη την Ελλάδα. Και αν δεν υπήρχε Δωδεκάνησος, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα υπήρχαμε. Θέλω να μιλήσω ξεκάθαρα. Και βεβαίως η εκλογή και τη Μικρασία Ιατρίδου, αλλά και τα μεγάλα ποσοστά, ιδίως στα μικρά νησιά. Έχετε όμως ένα αστέρι εδώ πέρα, ε. Μην ξεχνάτε. Έχω ότι πολλά αστέρια. Έχω Ιατρίδου. Τη Μίκα το πρώτο και αστέρι. Και όλα τα παιδιά βεβαίως. Όλα τα παιδιά του υποψηφίου. Και του αλλά και του εθελοντέ. 12.500 σταυρού, καταλαβαίνετε τώρα τι ήταν αυτό, τι παρουσία ήταν. Το υψηλότερο ποσοστό σε όλη τη χώρα. Πρέπει να πάει 25.000 επίγοντο. Και πρέπει να βγάλουμε και άλλου λεφτά. Λοιπόν, έλεγα το εξή. Πρέπει να εκπροσωπούνται όλα τα νησιά. Ξέρετε τι θα κάνουμε στο συνεδριό μας. Είμαστε το πρώτο κόμμα, το πρώτο κίνημα, δεν είμαστε κόμμα, είμαστε ένα κίνημα. Που εκλέγονται οι εκπρόσωποι. Αλλά θα υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος έστω και από το μικρότερο νησί. Από το Αγαθονήσι, όπως ξέρετε, έχουμε και υποψήφιο βουλευτή. Ναι. Έτσι, όπως έχουμε και από τα Αντικήθυρα και τον Αϊστράτη. Στο συνέδριό μας θα έχει λόγο το κάθε νησί. Και θα προσπαθήσουμε, θα ετοιμάσουμε το πρόγραμμα. Ακόμα και για την τουριστική ανάπτυξη που θα αφορά το κάθε νησί. Είναι άλλες οι ανάγκες των Λειψών, άλλες της Στήλου, άλλες της Χάλκιες. Είδατε τι ιδιαιτερότητες υπάρχει από όλες τις νησί. Και ας είναι ο ίδιος νομός. Πράγμα το οποίο δεν το συναντά κανείς σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Ας πούμε ότι ήσασταν πρωθυπουργός, κύριε Καμένα. Και αύριο προχωρούσατε στην δημιουργία της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Σας ερωτώ λοιπόν ευθέως και με κάθε ειλικρίνεια. Με ποια συμμαχία, με ποιους συμμάχους θα προχωρούσατε όταν απέναντι ο γείτονάς μας θα ήταν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Πρώτα απ' όλα αποκλείεις από τους δανειστές το φυσικό πλούτο, τον ορυκτό πλούτο. Όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου πριν από λίγες μέρες και σε ένα πολύ σαφές μήνυμα. Αφού λοιπόν πετάξουν τα δανειστές. Ποιο ήταν το μήνυμα το οποίο έστειλε. Τους είπε ότι κύριε, αν δεν προχωρήσετε. Εάν συνεχίσετε να διεκδικείτε τον ορυκτό μας πλούτο, εμείς θα προχωρήσουμε στην αγγλική λίρα και θα φύγουμε από την Ελλάδα. Να το λέτε. Μην φοβάστε. Εγώ να φοβάμαι. Έτσι. Και θα σας συνέφερε στον αέρα. Αυτό τους είπε. Ακριβώς επειδή ήξερα και ήθελα να το ακούσω για μία ακόμη φορά. Και μάλιστα είπε και την εξής φράση, ότι όταν αρχίζει να ξυλώνει τον πουλόνι, ξυλώνεται εντελώς. Έτσι. Και τον πω αρχιεπίσκοπος. Έχει σημασία αυτό. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν είναι αποσυνδέει καταγγέλνηση τη. Τι δανεικέ συμβάσει, οι οποίε. Σα το θύμισε ο νεαρό Λοΐζο στη συνέντευξη το μεσημέρι. Βεβαίω. Καταγγέλνει τι δανεικέ συμβάσει, οι οποίε αφορούν επαχθέ και απονοείται στο χρέο. Και διαγράφει με επιτροπή νοητική. Αυτή είναι μια πάγια θέση σα. Ναι, αυτό έχει σημασία όμω. Γιατί απεμπλέκει καταρχήν εντελώ ναι. Το θέμα του ορυκτού πλούτου. Μάλιστα. Του πλούτου τη ΑΟΣ με του δανειστέ. Μάλιστα. Αυτό είναι απαραίτητο. Μάλιστα.
σε δεύτερη φάση. Το ότι έχει περάσει όμως η αναχρηματοδότηση, το δανείο μας, τα δάνεια μας τώρα είναι υπό κάτω από το αγγλικό δίκαιο. Αυτά πώς επανορθώνονται? Όπως σβήσαμε τα δάνεια οι Γερμανοί μετά τον πόλεμο, ναι, και τους τα χαρίσαμε, έτσι θα ζήσουμε και εμείς τα δάνεια, τα οποία είναι επωνίδιστα και απεχθή. Πώς, χωρίς να προσφύγει κανείς σε κάποιο διεθνές δικαστήριο? Σε κανένα διεθνές δικαστήριο. Γίνεται δηλαδή μονομερός, γίνεται αυτό μπορεί. Γίνεται μονομερός, εκτός αν θέλει να κάνει διεθνή διάσκεψη, όπως έγινε η διεθνή διάσκεψη των Παρισίων που διαγράφει το δάνειο της Γερμανίας. Πάμε παρακάτω. Ποιες συμμαχίες θα προχωρούσατε λοιπόν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη? Από εκεί και πέρα. Όταν έχεις πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έχεις πλούτο. Πας με αυτούς που έχουν δύναμη να σε στηρίξουν στρατιωτικά. Ποιους? Η Ευρώπη δεν έχει δύναμη στρατιωτική. Άρα Αμερική. Πας Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία. Κατάλαβα. Και Ισραήλ. Κατάλαβα. Αυτοί είναι μόνο εκείνοι που μπορούν σε περίπτωση που χρειαστεί να σε βοηθήσουν στην προστασία του δικού σου φυσικού πλούτου. Δείτε τι έγινε με την Κύπρο. Ναι. Βγήκε η Τουρκία και απείλησε ουσιαστικά την Κύπρο και μάλιστα τις περιοχές κοντά στα κατεχόμενα. Τι έγινε? Κατέβηκε ο γαλλικός στόλος γιατί έχει τουτάλ συμφέροντα. Κατέβηκε ο ρωσικός στόλος γιατί υπάρχουν συμφέροντα σε ευρύτερη περιοχή. Και κατέβηκε και ο αμερικάνικος στόλος. Εξαφανίστηκαν οι Τούρκοι. Με ποιους θα παίξεις? Θα πάρεις να αφήσεις τις γερμανικές εταιρείες να μπουν τις τράπεζες να κατασχέσουν το δικό? Θα μπορούσε να συνάψει δηλαδή συμμαχία και ταυτόχρονα και με Αμερικανούς και με Ρώσους. Όταν κάνεις λοιπόν. Βεβαίως και ταυτόχρονα το κάνεις. Γίνεται αυτό. Πάντα, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, αν δείτε το γεωπολιτικό χάρτη, ναι, θα δείτε ότι έχουν δημιουργηθεί κάποιες διεθνείς ισορροπίες. Η κυρία Μέρκελ, προκειμένου να προχωρήσει στο φεντεραλισμό, τι έκανε? Χρησιμοποίησε τους Κινέζους. Μετέτρεψε ουσιαστικά το αποταμιευτικό νόμισμα της Κίνας, που ήταν το δολάριο, σε ευρώ. Το 25% του ευρωπαϊκού χρέους είναι στην Κίνα. Και αν δεν έπεσε η Ελλάδα για να πτωχεύσει όπως θέλει να την κάνει η Γερμανία, ήταν διότι παρενέβησαν οι Κινέζοι και θα την έζονταν στον αέρα. Θα είχαν σοβαρό. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν έχουμε τη μία συμμαχία που είναι η Γερμανία και η Κίνα και μία ουσιαστικά αντίπαλη συμμαχία που γίνεται λόγω αυτής της καταστάσεως που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με Ρωσία. Εγώ ήταν να πάω τη Δευτέρα στη Ρωσία. Θα πάτε στη Ρωσία? Θα πάω στη Ρωσία και θα κάνουμε και συμφωνία με το κόμμα του Προέδρου Πούτιν, τον κύριο Μεντέγεφ. Το αναβλήθηκε το ταξίδι για λίγες μέρες, γιατί είναι η διαδικασία της αποκρατικοποίησης. Όχι, αυτό είχαμε ανακοινώσει. Έχω βγάλει και την πρόσκληση. Ωραία, ναι. Η πρόσκληση να πάμε τώρα, την καθαρά Δευτέρα. Αχα. Αλλά συμφωνήσαμε από κοινού να μην γίνει τώρα το ταξίδι, να γίνει μετά το πέρας της αποκρατικοποίησης ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ. Διότι δεν θέλω καταρχήν πρώτα απ' όλα να εμπλακούμε μια πολιτική συμφωνία σε μια αποκρατικοποίηση. Μάλιστα. Λοιπόν. Το δεύτερο, διότι υπάρχουν μεσάζοντες και εμείς, ξέρετε, είμαστε λίγο ευαίσθητοι σε αυτά. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια παντού. Με το που θα τελειώσει μέσα στον Απρίλιο η διαδικασία της αποκρατικοποίησης, τότε θα πάμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, έτσι, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να το δούμε λίγο πιο, να τα δούμε χρονολογικά. Ας πάμε στο 2008-2000, εκείνη την περίοδο, εν πάση περιπτώσει. Όταν οι ανυποψίαστοι Έλληνες, ποιος φανταζόταν αλήθεια ότι μετά από δύο χρόνια η Ελλάδα θα περνούσε αυτή τη στενοπό την οποία πέρασε. Ήρθε στα πράγματα ο Γιώργος Παπανδρέου. Με ένα ποσοστό 11%, 11% νομίζω, είχε ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν κάνω λάθος, 10-10,5%. Δεν μου λέτε, κύριε Καμένη, υπήρχε κάποιο σχέδιο τότε? Ξεκάθαρα. Υπήρχε σχέδιο. Παπανδρέου, εσείς γνωρίζατε ως Νέα Δημοκρατία τότε που πήγαινε το πράγμα? Όχι. Δεν μπορώ να πω. Πότε αρχίσατε να καταλαβαίνετε ότι κάτι παίζεται στη χώρα? Από τη στιγμή που άρχισε η κυβέρνηση Παπανδρέου Παπακωνσταντίνου να αρνείται να συνεχίσει να δανείζεται από τις αγορές, άρχισε να δυσφημεί τη χώρα, λέγοντας ότι εδώ πέρα είναι μια χώρα διεφθαρμένων. Όχι ότι δεν υπάρχουν διεφθαρμένοι στην Ελλάδα, βεβαίως και υπάρχουν, αλλά δεν είναι όλη η χώρα διεφθαρμένη. Τότε που ανέβαιναν πλέον τα σπρέντ, λοιπόν, τα περιβόητα. Αυτά έγιναν μετά. Α. Και όταν ο κύριος Παπανδρέου με τον κύριο Παπακωνσταντίνου αλλίωσαν τα στατιστικά στοιχεία. Ναι. Αλλίωσαν τα στατιστικά στοιχεία για να δείξουν ότι το υπάρχει έλλειμμα, μεγαλύτερο έλλειμμα. Από εκεί κατάλαβα ότι κάτι παίζεται. Εκεί λοιπόν φάνηκε ξεκάθαρα ο ρόλος των διεθνών κερδοσκόπων. Του Τζορτζ Σόρος. Με τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρού, πότε τον ακύρωσε? Νομίζω με στις αρχές ήταν. Γι' αυτό ανετράπη ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής ανετράπη, διότι πήγε να κάνει μια διεθνή συμφωνία με τη Ρωσία. Μάλιστα. Και να μπει στο ενεργειακό παιχνίδι, να κάνει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο.
Πότε το ακύρωσε τη συμφωνία αυτή την οποία είχατε κάνει εσείς ως κυβέρνηση, ο κύριος Παπανδρέου, όταν έλαβε πρωθυπουργό? Εκείνη την περίοδο. Ο κύριος Παπανδρέου από ξεκίνημα, την πρώτη στιγμή ναι, την κατήγγειλε και είπε ότι θα την ακυρώσει. Ο κύριος Παπανδρέου ήταν ένας πολιτικός ο οποίος εκτελούσε σχέδιο και εκτελούσε συγκεκριμένες εντολές. Λοιπόν, η διάλυση των σχέσεων με τη Ρωσία ξεκίνησε από τον Παπανδρέου. Ζητούσε και η Ρωσία τότε ζητούσε από την ελληνική κυβέρνηση και τον κύριο Παπανδρέου το νεόριο της Ήρου και έλεγε όχι η κυβέρνηση. Το νεόριο της Ήρου δεν μπορεί να εμπλακεί. Επειδή είπατε τώρα για την. Το νεόριο της Ήρου δεν μπορεί να εμπλακεί, διότι το νεόριο της Ήρου είναι ιδιωτική επιχείρηση. Η συμφωνία τότε ήταν για τον Μπουργκάς Αλεξανδρόπολη. Μάλιστα. Και τον Μπουργκάς Αλεξανδρόπολη βεβαίως και δεν το θέλανε. Και βάλαν τον Παπανδρέου να διαλύσει συμφωνία. Και εκείνο που τελικά τη διάλυσε συμφωνία του Σαμαράς προχθές. Δηλαδή, ο οποίος επικοινώνησε με τον υποπαρέτηση Βούλγαρο Πρωθυπουργό και συμφώνησαν για την κατάργηση και από τη μεριά της Ελλάδος του αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρόπολη. Δηλαδή, διέλυσε η ιστορία αυτή, έτσι. Διέλυσε η ιστορία και ο κύριος Σαμαράς, δυστυχώς, εγώ πραγματικά σας λέω τον περίμενο, τον ήξερα από το 82, έτσι. Δεν ήταν κάποιον, ήρθε για εξελέγη αρχηγός να τον ξέρω, τον ήξερα. Προσωπικά το κουτάκι. Ήσασταν και φίλοι, είχατε καλή σχέση. Είχαμε πολύ καλή σχέση. Από το 1982, σας λέω. Μάλιστα. Ο κύριος Σαμαράς συνεχίζει την αποστολή του Παπανδρέου. Και φαίνεται ξεκάθαρα. Μέσα σε μία νύχτα άλλαξε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί που λέγεται λάθος συνταγή, το μνημόνιο, το είναι το φάρμακο που σκοτώνει τον ασθενή, την ύφεση. Δείτε την ομιλία του 11 Φεβρουαρίου του 2011. 11 Φεβρουαρίου του 2011. Βάλτε την ομιλία του να δείτε τι έλεγε στη Βουλή. Μέσα σε μία νύχτα του πάρε τα πάντα. Και έγινε ουσιαστικά η συνιστόσα του Πασόκ. Τι μεσολάβησε για να αλλάξει ο κύριο Σαμαράς? Δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν έχει ιστορία. Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή κάνει και ένα άλλο έγκλημα. Ότι τον προστατεύει. Στείνει τέσσερις κάλπες για να μην παρεπευθεί ο Παπανδρέου και για να βγει το πώς μπήκαμε στο μνημόνιο. Το θέμα είναι ο κύριο Παπανδρέου. Γιατί στείνει τέσσερις κάλπες? Γιατί πρέπει να παρεπευθεί? Λοιπόν, έχει ανεβάσει λοιπόν. Έχει κόψει την Ελλάδα από τις αγορές. Έτσι, με τη συμπεριφορά του. Πρέπει να πάει για κάτι προδοσία καταρχήν. Πώς στοιχειοθετείτε αυτό? Είναι πολύ βαρύ. Ο κύριος Παπανδρέου αλλίωσε τα στατιστικά στοιχεία. Εγνώση του. Άρα για την αλλίωση των στατιστικών στοιχείων και για τη μαρτυρία που έχουμε τη. Τη ζωή Γεωργαντά. Μάλιστα, τη κυρία Γεωργαντά. Ας πω και ένα νέο. Η ζωή Γεωργαντά είναι πλέον οικονομικός υπεύθυνος στο Ινστιτούτο των Εξάρτητων Ελληνών. Δεν το έχω πει ποτέ. Είναι μια. Κυρία Γεωργαντά. Η κυρία Γεωργαντά. Τη ζήτησε και το απεδέχθη. Ναι. Λοιπόν. Μπράβο. Η κυρία Γεωργαντά τον κατήγγειλε από τότε. Αλλίωσαν τα στατιστικά στοιχεία. Με την αλλίωση των στατιστικών στοιχείων που έγινε, άρχισε να βάζουν πλέον σε μια περιπέτεια τη χώρα, όπου προσυμφωνημένο από Παπανδρέου, όπως είπε ο ίδιος ο Στροσκάν στη συνέντευξή του ναι, στο Canal Plus, όπως θυμάστε, ναι, 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 είχε ζητήσει να μπει η Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα. Να μπει δηλαδή μια χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα μηχανισμό που στο οποίο δεν είναι ευρωπαϊκός. Δεν είναι ευρωπαϊκό. Το να μην ήταν το Δουνού του, λες εντάξει, ας πούμε. Είναι ένας μηχανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υποχρεωμένο. Όχι, όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν υποχρεωμένη βάσει τη συμβάσεως να βοηθήσει. Να βοηθήσει. Έπρεπε το Δουνού του τώρα τι ρόλο. Την Ευρωπαϊκή ναι, Κεντρική Τράπεζα να παίρνουμε δάνειο με 1% που ήταν το Euribor. 1,5%. Α, μάλιστα. Εκεί λοιπόν ο Παπανδρέου με δόλο και προσυμφωνημένα έβαλε το Δούνου του από την πόρτα όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Στροσκάν. Έπαιξε με τους κερδοσκόπους, διότι πούλησε τα CDS και την ασφάλεια του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Τα CDS έκανε αυτά πώς βρέθηκαν στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο? Είχε αγοράσει η διοίκηση Φιλιππίδη. Μάλιστα. Πήγε να ασφαλίσει κάποια ομόλογα από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αν θυμάμαι, και τον Αύγουστο του 9. Ως ασφάλιστρα ομολόγων. Ασφάλιστρα των ομολόγων που κατήχε. Που κατήχε, του κατακρατικών. Όχι γυμνά. Μάλιστα. Έτσι. Αυτά, λοιπόν, και μόλις λοιπόν γίνεται κυβέρνηση, τι γίνονται αυτά τα CDS? Αυτά το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 9, ναι, ο Παπανδρέου τα πουλάει. Πόσο, τι ύψους ήταν αυτά τα CDS? 1,3 δις δολάρια τότε. Ναι. Όταν τα πούλησε, με τα σπρέτ του 130. Αυτά σε ποια χέρια πήγανε? Αυτό ψάχνουμε. Από τότε, εγώ δύσκολο αυτό καταγγέλλω. Ξέρουμε ότι πήγανε σε εταιρείες όπως ο Γενιτζέστιον που δούλευε. Όταν εσείς ζητήσατε στη Βουλή, κάνατε επίμονα ερωτήσεις στον Υπουργό Οικονομικών. Δεν απαντούσε κανείς, ακόμα δεν έχουν απαντήσει. Ακόμα δεν σας έχουν απαντήσει. Τώρα ο εισαγγελέας Κορέας. Τι ζητούσατε στην ερώτηση που κάνατε? Ποιοι αγοράσαν τα CDS του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου που μεσολαβήσανε και πήραν τις προμήθειες? Εάν τους κάλεσε ένας εισαγγελέας, γιατί ξέρω τους κάλεσε. Δεν είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν στον εισαγγελέα? Τάξη ο Προβόπουλος. Μέχρι το Μάιο και τις εκλογές, ο Προβόπουλος, αυτός ο άλλος εγκληματίας, τα έκρυβε από τη δικαιοσύνη για να καλύψει τον Παπανδρέου. Και τώρα, καλύπτοντας τον Παπανδρέου, ο Σαμαράς που δεν τον παραπέμπει για τη μία και μόνο εξεταστική που έλεγε, τον καλύπτει και αυτός. Γιατί είναι μαζί στην κούμπινα όλοι. Διότι αν θέλουμε να δούμε πώς θα σωθεί η Ελλάδα,
Πρέπει να δούμε καταρχήν ποιος σκλάβωσε την Ελλάδα. Ποιος την έβαλε σε μια τεχνητή οικονομική κρίση. Η Ελλάδα δεν μπήκε σε οικονομική κρίση που υπήρχε με πλαστά στοιχεία. Όπως μπήκε στην Ευρωζώνη, με πλαστά στοιχεία μπήκε στην κρίση. Η κρίση από οικονομική γίνεται ανθρωπιστική και από ανθρωπιστική γίνεται τώρα εθνική. Καλά, εντάξει, τώρα δεν συζητάω. Τώρα έχουμε ξεφύγει άγρια. Και μιλάμε τώρα ότι καλώς εχόντων μετά το 2020, αν τα καταφέρουμε, θα δεν φτάσουμε στα επίπεδα του 2009, ναι. Όταν δηλαδή η σχέση χρέους και ΑΕΠ ήταν στο 120%. Δεν θα υπάρχει 2020. Δεν θα υπάρχει τέτοιο. Ακούστε κάτι, κύριε Ρουλίνο. Εάν εσείς αυτή τη στιγμή, και αν οι τηλεθέτες μας ακούνε, έχουν ένα χωράφι ή ένα σπίτι, σε λίγο οι φόροι που θα μπουν και δεν θα είναι μέσα από τη Βουλή, θα είναι αυτόματα αναπροσαρμοζόμενοι οι φόροι ανάλογα με την έλλειψη των εσόδων που θα έχει το κράτος. Έτσι. Οι φόροι που θα μπουν και θα τις πράττουν στις πρακτικές εταιρείες θα είναι τόσο μεγάλοι που δεν μπορούν να το πληρώσετε. Άρα η ιδιωτική περιουσία τελειώνει. Με αγγλικό δίκαιο και από τα λουξεμβουργιανά δικαστήρια θα μας κατάσχουν τα σπίτια, τα χωράφια, τα ξενοδοχεία, τις μικρές μονάδες, τη ζωή μας. Θα αυτό να το διευκρινίσουμε. Όταν βεβαίως δεν θα μπορεί ο ιδιώτης να πληρώσει το χρέος του, έτσι τότε θα προχωρούν σε κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων. Μα πρώτα τώρα δεν μπορεί να πληρώσει ήδη. Έτσι. Δεν μπορεί να πληρώσει τα καταναλωτικά δάνεια ή τα επιχειρηματικά δάνεια. Αντί να πάνε να τα κουρέψουν αυτά τα πόσο δάνεια, μάλλον, όταν και κουρέψανε την περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Τα ομόλογα, του ομολογιούχου, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τα ασφαλιστικά ταμεία. Το βασικότερο όλο. Των ενόπλων δυνάμεων τα ταμεία. Των σωμάτων ασφαλείας, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια κατάσταση που θα πάμε σε κατάσταση της ιδιωτικής περιουσίας και της δημόσιας και 2020 δεν υφίσταται. Η συνέχιση της ύφεσης, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 50% της ιστορικής υποτίμησης. Ο στόχος τους είναι να ρίξουν ακόμα παραπάνω. Μάλιστα. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς, να ξέρετε οι Έλληνες. Εμείς τα λέγαμε εδώ και 3 χρόνια. Τα λέει ο Τόμψεν. Ας διαβάσουν μέσα από το διαδίκτυο τον έκδοση του Τόμψεν, ο οποίος τι λέει. Έχουμε φτάσει στο 50% της ιστορικής υποτίμησης. Και ότι ο κατώτερος μισθός πρέπει να πάει κάτω από της Πορτογαλίας. Και αντίστοιχο στο Βαλκανίο, δηλαδή στα 350 ευρώ ή 300 ευρώ. Ποιος θα ζήσει με 300 ευρώ. Κανείς. Όταν μάλιστα το δεν θα μπορεί πεις. Λοιπόν, και αν έχει δουλειά. Που δεν έχουν δουλειά, είναι 1.800.000 Έλληνες, έτσι. Λοιπόν, δεν θα ζήσει ο άνεργος, δεν θα ζήσει ο ταξιούχος, δεν θα ζήσει ο μικρομεσαίος επαγγελματίας, δεν θα ζήσει ο δημόσιος ούτε ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος δουλεύει ακόμα και τώρα. Και τελικά, πού θα οδηγηθούμε σε μια κοινωνική έκρηξη όπου έχουν έτοιμο και αυτό το σενάριο τη σύγκρουση μεταξύ του ελληνικού λαού. Αυτό λοιπόν εμείς θα το αποφύγουμε. Με ποιο τρόπο? Με τον οποιοδήποτε τρόπο. Με τον τρόπο της εξέγερσης των Ελλήνων, της ενότητας των Ελλήνων και του αποκλεισμού φαινομένων όπως φαινόμενα νεοναζισμού όπως η Χρυσή Αυγή, που είναι δικό τους προϊόν. Αυτή τη δημιούργησε τη Χρυσή Αυγή. Ο Βορύδης, για να τα πω με τα ονόματα εγώ. Ο Βορύδης και ο. Πώς τον λένε, ο Μπουμπούκος. Ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι, έχετε, βλέπω, καλή σχέση, έτσι, αγαπησιάρικη. Όχι. Εγώ με νεοναζιστές δεν έχω σχέσεις. Και με τέτοιους... Έχει καμία σχέση με την Χρυσή Αυγή? Βεβαίως και ήταν. Καθοδηγητές Χρυσή Αυγή ήταν και δύο. Και ο κύριος Γεωργιάδης. Βεβαίως. Και οι δύο ήταν στη Χρυσή Αυγή. Καθοδηγητές. Από την νεολαία της ΕΠΕΝ, καθοδηγητές Χρυσής Αυγής. Αυτούς τους υπουργοποίησαν. Δεν υπήρχε Χρυσή Αυγή όμως. Υπήρχε, νομίζω. Υπήρχε ΕΝΕΚ, υπήρχε ΕΠΕΝ. Είναι, λες, τα στελέχη. Αδελφά ίδια... κόμματα είναι αυτά. Όχι. Τα ίδια στελέχη, ναι. Τα οποία δημιούργησαν στη συνεχεία τη Χρυσή Αυγή, ήταν στις ίδιες οργανώσεις με αυτούς τους δύο. Τι κάναν λοιπόν? Τους νομιμοποίησανε, Βενιζέλος μαζί με Σαμαρά, γιατί είναι πακέτο Παπανδρέου Βενιζέλος Σαμαρά, κάνοντας τους υπουργούς. Γιατί δεν έκαναν υπουργούς τους βουλευτές τους εκλεγμένους Νέας Δημοκρατίας τότε, νομίζω, ο Σαμαράς. Ο κ. Καρατζαφέρης ήταν αυτός. Τότε ανήκαν. Μα βεβαίως. Στον κύριο Καρατζαφέρη. Φύγανε τον Καρατζαφέρη. Μετά φύγανε. Βέβαια. Φύγανε τον Καρατζαφέρη για να τους κάνουν υπουργούς. Φύγανε τον Καρατζαφέρη, στηρίξαμε Παπαδήμο. Τότε ακριβώς έγινε. Όταν είδανε ότι στις δημοσκοπήσεις το δεν είδανε καμία δημοσκόπηση, τίποτα. Έπαιρνε τα κάτω. Εκτέλεσαν αποστολή. Διαφώνησαν με τον Καρατζαφέρη στη στήριξη της κυβέρνησης Παπαδήμου. Ναι. Έτσι, όχι, μάλλον ο Καρατζαφέρης τους έβαλε στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Και εν συνεχεία διαφώνησαν με τη μη συμμετοχή που είπε ο Καρατζαφέρης στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Ακριβώς. Πέρασαν λοιπόν μέσω του ΛΑΟΣ που στήριζε τότε το πρώτο μνημόνιο στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Θέλετε να πείτε λοιπόν ότι η Χρυσή Αυγή λοιπόν είναι. Τους νομιμοποίησε ο Σαμαράς, ο Παπανδρέου και ο Βενιζέλος και εν συνεχεία ο ελληνικός λαός, στα μάτια του ελληνικού λαού, είχαν ενοχοποιηθεί και Χρυσή Αυγή. Σου λέει αφού τους κάνανε υπουργούς. Αφού τους κάνανε αυτούς τους τύπους υπουργούς. Δεν έχουν υπουργοποιηθεί όμως τώρα, νομίζω ότι. Τους κάνανε υπουργούς τότε. Τότε. Προσέξτε. Ναι.
Εκεί λοιπόν νομιμοποιείται. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Είναι 25 χρόνια. Δεν είχε όμως ποτέ ποσοστό πάνω. Ναι, γιατί δεν ήταν νομιμοποιημένη. Διότι δεν φανταζόταν κανείς ότι σε μια χώρα που έχει νεκρούς από τους Γερμανούς Ναζί, τους πατεράδες μας έχουν σπάσει, τους παππούδες μας. Ναι. Ότι θα μπορούσε να έχει ένα οριστικό κόμμα. Δεν το παραδέχεται αυτό όμως ο κύριος Μιχαηλολιάκος. Μα τι δεν παραδέχεται, με συγχωρείτε τώρα. Χαιρετάνε με ναζιστικά, με ναζιστικούς χαιρετισμούς, κάνουν συνεντεύξεις και μιλάνε για τον Χίτλερ. Όχι, δεν πάμε παρακάτω. Είναι ξεκάθαρο. Ας βγει να αποκήρυξη τον Χίτλερ και τον ναζισμό. Είναι ξεκάθαρο. Δεν λέω ότι είναι ναζιστές οι άνθρωποι που του ψηφίσαν τη Χρυσή Αυγή, έτσι. Για να μην τα πράγματα πώς να μην ενοχοποιήσουμε και τον κόσμο, γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό του τώρα. Έτσι. Μιλάμε ότι ξεπερνάνε το 10%. Για το όνομα του Θεού. Αυτό τους δίνουν. Οι πολίτες που του ψηφίζουν είναι βεβαίως και δεν είναι. Απλώς είναι αγανακτισμένος ο κόσμος. Να σου πω κάτι. Κοιτάξτε, εγώ το καταλαβαίνω τον κόσμο. Η δημοκρατία όταν... της Μάρης, σε τι διαφέρει από αυτή. Ακούστε να δείτε, όταν δεν πάει το κράτος να αντιμετωπίσει το παραεμπόριο και πάει ο άλλος και τραβάει μια κλωτσιά στον πάγκο, ο άλλος ο οποίος πλήττεται από το παραεμπόριο, από τον Κινέζο που του έχει έρθει και του πουλάει παράνομα προϊόντα, σου λέει θα πάρουν του ανθρώπου. Αν η αστυνομία δεν προστατεύει του πολίτε και πηγαίνει ο Χρυσαυγίτη και παίρνει τη γιαγιά και την πηγαίνει απέναντι, την περνά απέναντι. Ναι. Το θέμα είναι ότι μετά θα πάρει το Κοράνι, θα το σκίσει μπροστά σε μια πακιστανική κοινότητα και θα βγουν τα Καλάσνικοφ. Μάλιστα. Και τότε θα έχει θέμα. Και τότε θα οδηγηθούμε από την ανθρωπιστική κρίση σε εθνική κρίση. Πάντω είναι πολύ ψηλό το ποσοστό. Δεν υπήρχαν εμφωλία. Να σας πω, είστε στα δικαστήρια τώρα με την οικογένεια μου, Παναγιώ. Α, με όλους είμαι και με τον Μαριέλο είμαι. Που τι γίνεται, είχε... Έχω 15 εκατομμύρια αγωγές. 15 εκατομμύρια αγωγές. Όλοι οι αγωγές σας κάνουν. Όλοι οι αγωγές. Δεν πηγαίνουν στα δικαστήρια. Μην είσαι κανένας. Ο κύριος Τσουκάτος μου είχε κάνει και αθωώθηκα. Καταδικάστηκε ο Τσουκάτος και δέχτηκε το δικαστήριο ότι μπορεί πλέον όλοι οι Έλληνες, το λένε, ταμείες του αρχιερέα της διαπλοκής. Σας βλέπω ότι είστε καταβιβλημένος. Είμαι συναγωμένος. Το ταξίδι σας έχει γονατίσει. Είμαι συναγωμένος και είστε πολύ. Το πρόγραμμά σας πρέπει να είναι έτσι πολύ κουραστικό, έτσι επίπονο. Κοιτάξτε κάτι, όχι, αντέχω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Απλώς ήμουν σήμερα λίγο άρρωστος και θα το κατακλείσουμε κιόλας. Λοιπόν, επειδή βλέπω την κατάσταση, πολύ γρήγορα να μας πείτε κάποια πράγματα. Έγινε μια προσπάθεια με την αποστασία των κάποιων βουλευτών από το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Τελικά δεν σας δημιούργησε, βλέπω, πρόβλημα. Οι δημοσκοπήσεις καλά σας φέρνουν ψηλά στο επίπεδο που ήσασταν. Κοιτάξτε, εγώ στις δημοσκοπήσεις δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Βλέπω τον κόσμο. Εμείς περπατάμε ελευθέρως. Ναι. Που σύνδεται και με τους δημοσιογράφους σας σήμερα στην Ρόδο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί που φύγαν δεν άντεξαν. Και δεν άντεξαν και κάποιοι εξ αυτών φαίνεται ότι μπήκαν από πριν μέσα. Γνωρίζουν ότι δεν θα αντέξουν. Εμείς τους ευχόμαστε καλό ταξίδι. Ό,τι και να κάνουν. Ό,τι και να προσπαθήσουν να κάνουν από αποστασίες. Από πόλεμο μηντιακό, από λάσπη, εμείς θα αντέξουμε ακόμα παραπάνω. Τα κανάλια καλά κρατούν τον πόλεμο απέναντί σας. Βέβαια. Και μάλιστα, όσο περισσότερο μας τυπάνε, να ξέρουν ότι τόσο περισσότερο θα δυναμώνουν. Η αλήθεια, ναι, είναι αυτή. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι κλείνοντας να μιλήσουμε για κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό. Πώς μπορεί το πρόγραμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να γίνει πράξη αύριο σε μια ελληνική κοινωνία, εάν δεν κερδίσετε τις εκλογές? Εάν πει κανείς ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες μπορούν να κυβερνήσουν, ίσως να ήταν δύσκολο να το πιστέψουν κάποιοι άνθρωποι με βάση το συσχετισμό δυνάμεων που υπάρχει σήμερα. Θα ήταν πιο βατό να πει κανείς, ναι, θα μπορούσε λόγω χάρη με το ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστούν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Από την άλλη μεριά όμως παίρνει το ερώτημα, πώς μπορεί, τι κοινά σημεία υπάρχουν ανάμεσα στους ανεξάρτητους Έλληνες και στο ΣΥΡΙΖΑ? Ή, εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό που σας χωρίζει και θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να το αμβλύνετε κατά τέτοιο τρόπο που να υπάρχει μια προοπτική συνεργασία αύριο? Αντίστοιχος δημοσιογράφος Ιταλός πριν τις τελικές εκλογές έλεγε για το Μόντι. Ναι. Και ο Μόντι πήρε 9% και το στείλαν πακέτο οι Ιταλοί στην κυρία Μέρκελ. Ποιος είναι τώρα το 9%? Έτσι θα στείλουμε πακέτο και το Σαμαρά και το Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Τους ανθρώπους που υποτάσσονται στο φεντεραλισμό της κυρίας Μέρκελ. Θα είναι άλλα τα δεδομένα. Αφήστε λοιπόν να δούμε τις εκλογές και να δούμε το αποτέλεσμα των εκλογών. Για να δούμε την αν χρειαστεί, αν δεν μπορείτε λοιπόν, κάποιος από μόνος του να κάνει αυτό κυβέρνηση. Είναι το δεύτερο. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ποτέ στα εθνικά μας θέματα. Για μας είναι κόκκινες γραμμές. Εθνικά. Εθνικά θέματα που αφορούν τη Θράκη, το Αιγαίο, τα ελληνοτουρκικά, το θέμα της Κύπρου, το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας. Δεν είναι θέματα τα οποία είναι υποσυζήτηση. Δεν δεχόμαστε τις θέσεις οι οποίες έχει πάρει το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα θέματα. Μερικές συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ χαίρομαι που γίνονται προσπάθειες από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα να αλλάξουν αυτά. Αλλά ακόμα υπάρχει χαόδης διαφορά.
Το δεύτερο, φορολογία. Εμείς πιστεύουμε στη χαμηλή φορολογία. Ότι η λύση δεν είναι η φορολόγηση μεγάλη, είναι η χαμηλή φορολόγηση για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και το τρίτο, θέμα της λαθρομετανάστευσης. Η λαθρομετανάστευση, εκεί έχουμε κάποιες αρκετά μεγάλες διαφορές. Και εδώ υπάρχει μια αυτή με τον ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι. Άρα, εμείς έχουμε το δικό μας πρόγραμμα. Με αυτό το πρόγραμμα ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού και την εντολή να κυβερνήσουμε. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει το πώς θέλει να κυβερνηθεί. Πάντως, υπάρχουν δύο δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουμε θέση για το μνημόνιο. Εμείς ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Αυτά τα οποία έχουμε πει τα στηρίζουμε και αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει να μην μας θέλει στη Βουλή. Ας μην μας θέλει. Στο ΣΥΡΙΖΑ λέτε να αλλάξουν πάνω σε αυτό το δεδομένο. Αυτό είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βλέπω ότι αρχίζουν να γίνονται αρκετές διαφορές. Βέβαια, με θλίβει ότι γίνεται και αλλαγή προς την άλλη πλευρά. Δηλαδή, ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για καταγγελία των συμβάσεων και των δανειακών συμβάσεων, όπως λέγαμε και εμείς και των μνημονίων, αρχίζει και το γλυκαίνει. Το γλυκαίνει το θέμα λίγο. Το γλυκαίνει και κάνει και κάτι επισκέψεις προς την κυρία Μέρκελ, οι οποίες δεν μ' αρέσουν καθόλου. Εμείς δεν πρόκειται με το Φούχτελ να το δεχτούμε ως συνομιλητή, ούτε το Ράιχενμπαχ, ούτε την κυρία Μέρκελ. Έλεσε όσο... επισκέψεις και ομιλίες εκεί και τζόκερ. Καλά, το Έλεσε εντάξει, είναι άλλη ιστορία. Καλό του κάνει νομίζω καλό, το Έλεσε και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι έλεγε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, που βρεθήκατε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ γιατί ο κόσμος μας έχει φιλοξενήσει παρότι είχαμε πόλεμο από όλα τα μέσα μας ενημερώσεως στις δύσκολες στιγμές. Υποχρέωσης μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς για την προσοχή σας. Γεια και χαρά σας.